have a baby, I have my wife. Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας της Αλεξανδρούπολης ο 32χρονος Σαντί Συριακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη στην υπηρεσία ασύλου και βαρύνεται με την κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή το ISIS. Σύμφωνα με τα όσα είπε η δικηγόρος του, 30 φιλιά Τσιουλπά, ο 32χρονος αρνείται όλες τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες. Μάλιστα, κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, δήλωσε ότι όλα είναι ψέματα, ότι δεν έχει σχέση με τον ISIS και πως είναι οικογενειάρχης και έχει παιδιά. Ο ίδιος έχει έρθει σε επικοινωνία με τη σύζυγό του, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη. Πλην όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης, όποτε και συνελήφθη, ομολόγησε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος Σύριος μαζί με την οικογένειά του μπήκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Λέρο τον Ιούνιο του 2016 μαζί με τις καραβιές των προσφύγων που έφταναν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχω μελετήσει τη δικογραφία, δεν μπορώ να σας πω τίποτα περαιτέρω για το πώς βρέθηκαν οι φωτογραφίες και τι αφορούν αυτές. Θα τη δω και θα σας ενημερώσω για κάθε. Η κατηγορία του εισαγγελέα όμως είναι ποια? Η κατηγορία είναι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αυτήν του ISIS. Αυτό. Μας λέτε, όχι διαδικασία... για σύσταση. Όχι, για συμμετοχή. Για την διαδικασία ασύλου, ήταν εδώ να περάσει. Έχει, από... είχε την κάρτα, την είχε πάρει 19 του 2017, νομίζω, από ό,τι πρόλαβα και είδα. Και ήταν σε καθεστώς να περάσει τη συνέντευξη. Την μέρα που είχε έρθει στην Αλεξανδρούπολη για να περάσει τη συνέντευξη στο γραφείο ασύλου, συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της πόλης μας. Όχι, μόνος. Για ποιο λόγο συνελήφθη? Συνελήφθη γιατί από ό,τι λένε οι αστυνομικοί είχαν κάποιες πληροφορίες σε βάρος του για την συμμετοχή αυτή. Από εκεί και πέρα θα διερευνηθούν όλα τα στοιχεία. Ελέγχονται. Ορίστε. Ναι, έχει έρθει σε επαφή μέσω της αστυνομίας με τη σύζυγό του και μιλάνε μέσω τηλεφώνου. Τώρα... Η σύζυγός του πού ζούσαν όλο αυτό το διάστημα από το 2016 που φτάσανε στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερες αυτή τη στιγμή πληροφορίες. Θα σε ενημερώσω για κάθε τι περαιτέρω. Ο 32χρονος, σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισής του, βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να περάσει από συνέντευξη στην υπηρεσία ασύλου, καθώς είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην συγκεκριμένη αρχή. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η σύζυγός του κατέφυγε στην αστυνομία Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν και κατήγγειλε ότι την κακοποιούσε την ίδια και τα δυο τους παιδιά. Γι' αυτό και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για οικογενειακή βία. Λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε και άλλη καταγγελία, η οποία ανέφερε ότι είχε συμμετοχή σε ενέργειες του ISIS στη Συρία. Η κυρία Τσιουλπά είπε ακόμη ότι ενώ στην αρχή είχε διοριστεί δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, ο συλληφτής εξέφρασε την επιθυμία του να τον εκπροσωπήσει η ίδια. Η συνήγορος είπε ότι στόχος της είναι να μελετήσει σε βάθος τη δικογραφία προκειμένου να σχεδιάσει την υπερασπιστική γραμμή του. Επίσης, επιβεβαίωσε και την νοσηλεία του πελάτη της στο νοσοκομείο, αλλά είπε ότι δεν φέρει κανένα τραύμα. Πληροφορία που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου, Δημήτρης Αδαμίδης, ο οποίος δήλωσε πως ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και εξετάστηκε τόσο από χειρούργο όσο και από ψυχίατρο. Πήγε στο νοσοκομείο από ό,τι λένε οι αστυνομικοί, αλλά είναι καλά. Χέρι άκρας υγείας. Δεν έχει κάτι. Όχι. Κανένα απολύτως τραύμα. Η απολογία του. Τη Δευτέρα 10 η ώρα στον ανακριτή, στην ανακρίτρια βασικά. Είναι οικογενειάρχης όντως, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση και τις κατηγορίες όπως το αποδίδονται. Η γυναίκα του όμως το Σεπτέμβριο τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κατηγορεί. Το θέμα είναι αν είναι βάσιμες και δόκιμες οι κατηγορίες. Ελέγχονται αυτά τα στοιχεία όλα. Σε κάθε ένας που κρατείται, και σίγουρα για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι ήρεμος εντελώς. Έχει αγωνία για το μέλλον του. Και θα συνεργαστεί με εμένα, θα δούμε το φάκελο της δικογραφίας μαζί, θα μου δώσει όλες τις πληροφορίες οι οποίες θα είναι η γραμμή της υπερασπιστικής, η υπερασπιστική του γραμμή και από εκεί και πέρα θα φανεί.